Καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab, λοιπόν. Αυτός είναι ο χώρος μου. Αυτό είναι το εργαστήριό μου, όπου εγώ και πολλοί άλλοι καθημερινά δοκιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα, οι συνεργάτες μου, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις συνταγές όπως τις ονειρευόμαστε εμείς και κατά συνέπεια και όπως ονειρευόσαστε και εσείς ότι θα βγει μια συνταγή. Ουσιαστικά, αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι να δίνουμε την καλύτερη συνταγή από όσες έχουμε δοκιμάσει. Πράγμα που σημαίνει ότι σήμερα θα κάνουμε προφιτερόλ και σημαίνει ότι το προφιτερόλ που θα δώσουμε είναι το καλύτερο προφιτερόλ που έχουμε δοκιμάσει. Σήμερα θα φτιάξουμε το καλύτερο προφιτερόλ που έχετε δοκιμάσει στη ζωή σας. Εύκολη συνταγή, μία κρέμα σοκολάτα, μία κρέμα βανίλια και φυσικά τα σου μας. Τρία στάδια. Και θα ξεκινήσουμε πάρα πολύ απλά με την κρέμα σοκολάτας. Η κρέμα σοκολάτας, σε αντίθεση με την κρέμα βανίλιας, δεν έχει αυγά. Γιατί στην κρέμα βανίλιας πρέπει οπωσδήποτε μέσα να βάλουμε αυγά για να σταθεροποιήσει περισσότερο το μείγμα, γιατί θα γεμίσουμε με αυτά τα σου. Η κρέμα σοκολάτας, αντιθέτως, θα τη ρίξουμε πάνω από τα σου, θα πέφτει. Οπότε αυτή λίγο πρέπει να είναι πιο ρευστή και να μην είναι τόσο συμπαγές στο μείγμα, να το πω έτσι πολύ απλά για να το καταλάβετε. Οπότε η συνταγή είναι πανεύκολη, θα ενθουσιαστείτε και εσείς με τον τρόπο που φτιάχνετε και πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνουμε ένα μπολ, ένα σύρμα και ρίχνουμε περίπου το 1 τρίτο από το γάλα μέσα στο μπολ. Το 1 τρίτο. Κρύο είναι το γάλα, δεν χρειάζεται, η θερμοκρασία δωματίου δεν μας πειράζει. Ρίχνουμε μέσα και το κορνφλάουρ ολόκληρο και ανακατεύουμε. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να διαλύσουμε το cornflour μέσα στο γάλα. Το cornflour είναι η πυκτική ουσία, αυτό που θα πήξει το μείγμα μας και το αφήνουμε στην άκρη. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε καν με αυτό τώρα. Ανάβουμε το μάτι, βάζουμε μία κατσαρόλα πάνω στη φωτιά και μόλις ανάψει ρίχνουμε τα υπόλοιπα 2 τρίτα από το γάλα μέσα. Εντάξει, μην φοβάστε, δεν υπάρχει περίπτωση να κολλήσει εφόσον είστε πάνω από την φωτιά, αλλά γενικά άμα δεν προσέχετε να ξέρετε ότι το γάλα θα καεί, οπότε να είστε λίγο από πάνω να βλέπετε τι γίνεται. Όλη τη ζάχαρη μέσα, όλο το κακάο και ανακατεύουμε με το ίδιο σύρμα, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε άλλο σύρμα. Γενικά η συνταγή του προφιτερόλ έχει κάτι ιδιαίτερο. Όλη η διαδικασία που φτιάχνουμε για να φτιάξουμε το γλυκό μας είναι πάνω σε κατσαρόλες. Γιατί θα χρειαστεί 3 φορές να βάλουμε κατσαρόλα πάνω στη φωτιά. Τώρα εδώ πέρα μπορείτε να καταλάβετε, με το που ανακάτεψα λίγο ζάχαρη, γάλα και κακάο, έγινε σαν ένα ρόφημα ζεστής σοκολάτας. Λοιπόν, δεν έχει βράσει ακόμα, οπότε περιμένουμε. Περιμένουμε. Έχουμε stand-by να ρίξουμε με το που βγάλουμε από τη φωτιά, βούτυρο, μέλι και 2 βανίλιες. Το μέλι το ρίχνουμε πάντα εκτός φωτιάς. Γιατί άμα το ρίξουμε εντός φωτιάς, αυτό που γίνει είναι να κρατάει πάρα πολύ ρευστό το μείγμα. Άμα το ρίξουμε έξω από τη φωτιά, θα κρατήσει ρευστό το μείγμα, αλλά το βάλουμε στο ψυγείο θα πήξει περισσότερο. Είναι μια διαδικασία που δεν μπορώ να σε εξηγήσω, γιατί το μέλι έχει ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες με την τριμολίνη. Η τριμολίνη είναι κάτι που δεν ξέρετε, δεν χρησιμοποιείτε, αλλά γενικά είναι ένα σούπερ συστατικό. Το μέλι έρχεται κοντά στην τριμολίνη, οπότε κάποιες συνταγές που χρειάζεται να είναι πιο ρευστό το μείγμα, όπως είναι το παγωτό και να κρατάει τη σύστασή του, πάντα βάζουμε μέλι μέσα. Έστω και μία κουταλιά θα κάνει τη διαφορά. Και περιμένουμε. Αλλά έχουμε το μάτι μας εδώ πέρα, με το βγάλει την πρώτη μπουρμπουλήθρα, ξέρουμε ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Να τη λοιπόν η μπουρμπουλήθρα μας, βγήκε. Λοιπόν, με το που βγει η μπουρμπουλήθρα, θυμάστε ένα μείγμα που είχαμε κρατήσει στην άκρη. Το 1 τρίτο από το γάλα με το corn flour που είχαμε αραιώσει μέσα. Το ρίχνουμε μέσα κατευθείαν στο μείγμα. Με το που το ρίξουμε, αυτό θα αρχίσει να πίζει. Οπότε πρέπει να είμαστε από πάνω και να ανακατεύουμε μέχρι να πήξει τελείως και να έρθει η σύσταση σαν ένα στραγγιστό γιαούρτι. Δηλαδή να πήξει, αλλά μην πήξει πάρα πολύ. Αυτό που μας αρέσει είναι η κρέμα σοκολάτας να είναι λίγο πιο αραιή, έτσι λίγο πιο αεράτη. Αυτό είναι που μας αρέσει περισσότερο. Ως τώρα έχω ανακατέψει 30 δευτερόλεπτα και δεν έχει γίνει τίποτα. Οπότε πάμε για το 1 λεπτό. Αμάν, στα 40 δευτερόλεπτα όμως άρχισε να πίζει επικίνδυνα. Δεν θα το πιστέψετε. Στα 50 δευτερόλεπτα η κρέμα έχει γίνει πιο κρέμα από κρέμα. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Οχοχο. Κοιτάξτε εδώ. Έγινε σαν μια πολύ ωραία γκανά σοκολάτας. Βγάζουμε κατευθείαν από τη φωτιά. Με το που βγάζουμε, κάνουμε τη διαδικασία που σας είπα. Ρίχνουμε το βούτυρο μέσα. Μια κουταλιά καλή μέλι. Και 2 βανίλιες.
Μία. Δύο. Αυτή είναι η βανίλια σκόνη. Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε φρέσκια βανίλια, τη βάζουμε κανονικά στο γάλα στην αρχή. Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε βανίλια σιρόπι, το ρίχνουμε πάλι στο τέλος, εντάξει. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να το ρίξουμε από την αρχή είναι το stick βανίλιας, γιατί αυτό δίνει αρώματα καθώς βράζει, ενώ τα υπόλοιπα άλλα δίνουν άρωμα στο τέλος, εντάξει. Ανακατεύουμε μέχρι που το βούτυρο να λιώσει τελείως. Αν και εγώ το έχω δοκιμάσει, ξέρω τι γεύση έχει, απλά θα το κάνω για εσάς για να δείτε πόσο ωραία είναι. Η καλύτερη κρέμα σοκολάτας για προφιτερόλ, σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, έτσι όπως είναι το μείγμα, θα πάρω ένα μπολάκι. Το σύρμα θα το αφήσω στην άκρη. Μια σπατουλίτσα και θα τη ρίξω μέσα σε ένα σκεύος. Όσο μεγαλύτερη επιφάνεια έχει το σκεύος, τόσο καλύτερα. Γιατί θέλω να κρυώσει πολύ γρήγορα το μείγμα μου. Δεν θέλω να μείνει πολύ ώρα με αυτή τη θερμοκρασία. Και το μυστικό πάντα για οτιδήποτε κρέμα κάνουμε, για να την κρυώσουμε, καλύπτουμε με μία μεμβράνη. Και αυτό το κάνουμε για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Για να μην πιάσει κρούστα από πάνω. Έχετε παρατηρήσει πάρα πολλές φορές να τρώτε προφιτερόλ και πάνω-πάνω να έχει πιάσει μια άσχημη κρούστα που δεν μας αρέσει και προσπαθούμε να τη σπάσουμε. Λοιπόν, κρέμα σοκολάτας. Πάει, τελείωσε. Ψυγείο. Στο πρώτο στάδιο φτιάξαμε την κρέμα σοκολάτας και πρέπει να την αφήσουμε πολύ πολύ καλά να κρυώσει πριν τη ρίξουμε πάνω από το προφιτερόλ. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε γρήγορα και την κρέμα βανίλιας. Η κρέμα σοκολάτας έχει τελειώσει, είναι στο ψυγείο, κρυώνει. Πρέπει να ετοιμάσουμε και την κρέμα βανίλιας επίσης να μπει στο ψυγείο να κρυώνει. Γενικά όλο το γλυκό μας μπορεί να μας πάρει και 2 ώρες μέχρι να το φτιάξουμε. Όχι από άποψη ότι θα δουλεύουμε 2 ώρες, από άποψη μόνο ότι θα χρειάζεται κάποια πράγματα να τα βάλουμε στο ψυγείο, να περιμένουμε. Δηλαδή, κάνουμε έναν καφέ στην άκρη, πίνουμε, γυρνάμε, κάνουμε κάτι. Πάμε, ξαναπίνουμε μια γουλιά, ξαναγυρνάμε, κάνουμε κάτι. Και πάει έτσι. Λίγο να παίξετε με το προφιτερόλ, να το χαρείτε, γιατί άμα προσπαθήσετε να το κάνετε μια κιόξο, δεν θα σας βγει. Λίγο αγάπη και θα βγει το καλύτερο. Λοιπόν, παίρνω μια κατσαρόλα. Πάλι πάνω στη φωτιά. Ωραία. Και παίρνω τα 2 τρίτα από το γάλα πάλι. 2 τρίτα. Και λίγο παραπάνω να βάλετε, δεν πειράζει. Θέλω να αφήσετε περίπου 100 γραμμάρια από το μείγμα. 100, όχι παραπάνω, τόσο. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, και τα αφήνουμε στην άκρη. Θα ρίξουμε μέσα τη μισή ζάχαρη. Καθώς βράζει το γάλα έχει την ιδιότητα να πιάνει κάτω στον πάτο. Με αποτέλεσμα να καίγεται. Η ζάχαρη τώρα, καθώς τη ρίξαμε, δεν την ανακατεύουμε, την αφήνουμε να κάτσει κάτω στον πάτο και δεν αφήνει να καεί το γάλα. Άρα είναι πολύ βασικό να βάλουμε τη ζάχαρη εδώ πέρα για αυτόν τον λόγο. Τα αφήνουμε στην άκρη να βράσει. Παίρνουμε ένα μπολ και θα βάλω μέσα 6 κρόκους και την υπόλοιπη μισή ζάχαρη. 6 κρόκοι, η άλλη μισή ζάχαρη μέσα. Με το που ρίξω τη ζάχαρη μέσα στους κρόκους, κατευθείαν αρχίζω να ανακατεύω. Μην αφήσετε ούτε δευτερόλεπτο να περάσει. Όταν ακουμπήσει ο κρόκος μαζί με τη ζάχαρη, αυτό που γίνεται είναι να αρχίσει να το καίει και να το κάνει ομελέτα. Αυτό δεν το θέλουμε καθόλου, γι' αυτό το λόγο ανακατεύουμε πάντα μα πάντα πολύ καλά με το σύρμα. Έχει αφρατέψει αρκετά το μείγμα, οπότε σε αυτό το σημείο θα ρίξω μέσα το γάλα που έχω κρατήσει και θα το βάλω αυτό στην άκρη και το corn flour. Αυτό είναι το πεκτικό μας. Το αφήνω στην άκρη. Το μείγμα μας άρχισε να βράζει. Με το που αρχίζει να βράζει, το βγάζω από τη φωτιά. Παίρνω μία κουτάλα από το μείγμα γάλα με ζάχαρη και ρίχνω την άλλη κουταλιά από το καυτό το μείγμα. Ρίχνω άλλη μία κουταλιά. Τρεις. Ρίχνω άλλη μία κουταλιά. Τέσσερις. Ρίχνω άλλη μία κουταλιά. Πέντε. Και όλο αυτό το μείγμα, τώρα από τη στιγμή που έχει πιάσει θερμοκρασία, δεν μας πειράζει, το παίρνω και το ρίχνω κατευθείαν πάλι πίσω στην κατσαρόλα. Με το που ρίξω πίσω στην κατσαρόλα, ξαναβάζω πάλι πίσω στη φωτιά. Προσέξτε ότι το έβγαλα από τη φωτιά όση ώρα έκανα τη διαδικασία και αρχίζω να ανακατεύω. Εντάξει. Έχουν περάσει 50 δευτερόλεπτα και δεν έχει πήξει. Αλλά στο ένα λεπτό έχει πήξει. Λοιπόν, με το που πήξει, βγάζουμε από τη φωτιά. Ανακατεύουμε σε αυτό το σημείο. Δεν βγάζουμε εντελώς από τη φωτιά γιατί πρέπει να ελέγξουμε. Παίρνουμε ένα κουταλάκι, δοκιμάζουμε και βλέπουμε. Δεν θέλουμε να δούμε τόσο τη γεύση, γιατί η γεύση είναι εγγυημένα σίγουρα,
άμα κάνετε τη σύνταγη που σας έδωσα. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι άμα νιώθουμε το corn flour στο στόμα μας. Άμα το νιώθουμε, υπάρχει πρόβλημα. Σημαίνει πως δεν έχει μαγειρευτεί σωστά. Και αυτό που νιώθω εγώ τώρα πραγματικά είναι ότι το corn flour δεν έχει μαγειρευτεί, γιατί το καταλαβαίνω. Είναι σαν να τρώσω ομό αλεύρι. Οπότε τι ξανακάνω, ξαναβάζω πίσω στη φωτιά. Και ανακατεύω άλλα 10-20 δευτερόλεπτα, ίσα ίσα να μαγειρευτεί το corn flour. Να μας δίνει την αίσθηση ότι τρώμε κάτι ομό. Ξανά κουταλάκι. Δοκιμάζω. Τώρα πέτυχε. Άρα, 1 λεπτό, 1,5 λεπτό και η πατησέρι μας είναι έτοιμη. Βγάζουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε μέσα το βούτυρο, 2 βανίλιες, 1 κουταλιά μέλι. Όχι μεγάλη, ίσα ίσα, εντάξει. Ανακατεύω μέχρι που να λιώσει τελείως το βούτυρο. Δηλαδή, άμα στην πατησέρι δεν βάλω βούτυρο, αυτό που γίνεται είναι ένα ενιαίο ζυμάρι που έχει γεύση γάλα, ας πούμε. Άμα θα βάλω βούτυρο μέσα, το βούτυρο που βάζω στο τέρας, αυτό που κάνει είναι να έρχεται και να χωρίζει τα αλεύρια μεταξύ τους. Κατσαρόλα, αδειάζω μέσα όλο το μείγμα της κρέμας. Μην ξεχάσετε να βάλετε με βράνι. Θα την πατήσετε, γιατί κάνει γουρμπαλάκια, κάνει ουσιαστικά, πιάνει πέτσα, να το πω έτσι, από πάνω η κρέμα. Και αυτή η πέτσα μετά, όσο και να τη χτυπήσουμε, ακόμα και στο μίξερ να τη χτυπήσεις, δεν σπάει. Είναι κάτι που δεν διορθώνεται. Οπότε με μία απλή κίνηση το έχουμε διορθώσει. Σε περίπτωση που δεν έχετε μεμβράνι τώρα σπίτι, μπορείτε να βάλετε λαδόκολλα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οκ. Okay. Λοιπόν, ψυγείο κι αυτό. Έτοιμη και η κρέμα βανίλιας. Πολύ εύκολη συνταγή και αυτή να πρέπει να την αφήσουμε να κρυώσει πολύ καλά στο ψυγείο πριν γεμίσουμε τα σου. Λίγο προσοχή στα αυγά και θα βγει τέλεια. Και πάμε για την τελευταία μας Παρασκευή. Έτσι. Έχουμε κάνει την κρέμα σοκολάτας, έχουμε κάνει την κρέμα βανίλιας και μας λείπουν τα σου. Για τα σου μη φοβάστε, γιατί ακούγεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά δεν είναι πάρα πολύ δύσκολα, αρκεί να κάνετε ό,τι σας λέω. Λοιπόν, πρώτη κίνηση πριν ακόμα αρχίσουμε να μαγειρεύουμε είναι να ανάψουμε το φούρνο. Στους 200 βαθμούς, εντάξει, γιατί πρέπει να είναι καυτός ο φούρνος όταν ρίξουμε τα σου μέσα. Άρα, ο φούρνος καίει. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα τη συνταγή μας. Παίρνουμε πάλι ένα κατσαρολάκι. Όπως σας είπα, αυτό είναι το δύσκολο με το προφιτερόλ, το ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να βάλουμε 3 κατσαρόλες πάνω στη φωτιά. Δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε αυτό, εκτός βέβαια άμα κάνουμε κάτι πιο εύκολο, να πάρουμε έτοιμη κρέμα και να τη χτυπήσουμε ή έτοιμα σου, που χάνεις όλη τη μαγεία τελικά, γιατί δεν βγαίνει το ίδιο πράγμα. Όταν θα κάνετε τη συνταγή θα καταλάβετε ακριβώς τι σας λέω. Το πραγματικό προφιτερόλ δεν συγκρίνεται με τίποτα, η γεύση του με τίποτα από οτιδήποτε έτοιμο. Σας το λέω να το ξέρετε. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνουμε και ρίχνουμε το νερό και το γάλα μέσα στην κατσαρόλα. Και το βούτυρο. Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε το αλάτι μαζί με το αλεύρι. Παίρνουμε μία ξύλινη κουτάλα. Και πλαστική να πάτε δεν πειράζει, αλλά είναι το σύστημα έτσι το γαλλικό που βάζουμε ξύλινη κουτάλα. Και περιμένουμε μέχρι τη στιγμή που να αρχίσει να βράζει το μείγμα. Όταν αρχίζει να βράζει, αυτό που κάνουμε είναι να ρίξουμε κατευθείαν μέσα το αλεύρι. Προσπαθούμε όσο περισσότερη ώρα να έχουμε το μείγμα μας αυτό πάνω στη φωτιά, για να εξατμίσουμε όσο περισσότερη υγρασία γίνεται. Γιατί, άμα εξατμίσω περισσότερο νερό τώρα, θα πάρει πιο μετά περισσότερα αυγά. Γι' αυτό και στη συνταγή έχω βάλει 4 με 5 αυγά, γιατί εξαρτάται με πόσο καλή είστε εσείς. Όσο περισσότερο αυγό πάρει το μείγμα, τόσο πιο πετυχημένα θα γίνουν τα σου. Γιατί τόσο πιο πολύ θα φουσκώσουν. Μεξί από το ανακάτεμα, στο προφιτερόλ, δεν χρειάζεται να πάτε γυμναστήριο, γιατί έχετε σφίξει δικέφαλα σίγουρα. Αυτό είναι εγγυημένο, σας το λέω. Το προφιτερόλ, άμα δεν το φας και απλά το φτιάξεις, είναι η καλύτερη γυμναστική. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε, έχει γίνει μια συμπαγής μάζα από ένα ζυμάρι, να το πω έτσι. Και έτσι όπως είναι καυτό, το ρίχνω μέσα στο μίξερ για να το κρυώσω. Λοιπόν, χτυπήσαμε το μείγμα μας κανένα λεπτάκι, 2, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, να κρυώσει, να πιάνεται, εντάξει τώρα μένει λίγο ζεστό, δεν μας πειράζει, απλά το θέμα μας είναι να μην βγαίνουν ατμοί, να μην είναι πάρα πολύ καυτό. Και σε αυτό το σημείο θα πάρουμε τα 5 αυγά και θα τα βάλουμε μέσα σε ένα μπολ. Είναι πολύ βασικό να τα διάσουμε, να προσέξουμε να μην πάνε καθόλου τσόφια και στη συνταγή σας δίνω 4 με 5 αυγά.
Αυτό λίγο να το προσέξετε, γιατί 4 με 5 αυγά εννοώ τα κανονικά αυγά. Να δείτε πάνω τι γράφει στη συσκευασία, άμα γράφει 50 έως 60 είναι τα κανονικά αυγά. Άμα γράφει 70-75 σημαίνει πως είναι τα μεγάλα τα αυγά. Οπότε μπορεί να πάρει 3 μέχρι 4 όταν είναι πολύ μεγάλα τα αυγά. Μην την πατήσετε και πείτε ο τύπος μας είπε να βάλουμε 5 και έβαλα 5 και δεν βγήκε σωστά. Έτσι όπως είμαι, ξανακλίνω το μίξερ και ρίχνω το πρώτο αυγό. Μόνο ένα θα ρίξω στην αρχή. Και ανακατεύω. Περιμένω μέχρι που να απορροφήσει τελείως το μείγμα μου το αυγό. Δεν ρίχνω το επόμενο άμα δεν απορροφήσει το αυγό. Λοιπόν, απορρόφησε το ένα αυγό, οπότε ρίχνω το δεύτερο. 4 αυγά, θα σταματήσω το μίξερ. Βλέπετε εδώ. Έτσι. Είναι αρκετά παχύρευστο για να το κόψουμε. Κάτι που μας λέει ότι τα σου μας δεν θα γίνουν πάρα πολύ αέρινα. Άμα είναι τόσο σφιχτό που όταν το πιάνω με κουτάλι δεν πέφτει καν, σημαίνει πως ακόμα είναι ζυμάρι. Άρα, τι χρειάζεται. Χρειάζεται σίγουρα άλλο ένα αυγό. Ξαναβάζω το μίξερ πάνω και θα βάλω το επόμενο αυγό. Κοίτα να δεις που θα πάρει κι άλλο. Φαντάζεσαι να πάρει 6. Θα είναι τα πιο πετυχημένα σου ever. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ας ελπίσουμε να μην πάρει 6. Λοιπόν, ρίχνω και το πέμπτο. Ξανακλίνω το μίξερ για να σας δείξω. Λοιπόν, αυτό το σημείο νομίζω πως είναι το τέλειο. Οριακά μπορεί να έπαιρνε μισό αυγό ακόμα, δηλαδή να πάρει έναν κρόκο. Κοιτάξτε εδώ. Άρχισε πάλι να είναι ζυμάρι, αλλά είναι ζυμάρι όπου πέφτει από το κουτάλι. Το βλέπετε? Περίπου αυτό θέλω να πετύχω. Αυτό είναι ένα τέλειο ζυμάρι για σου. Τώρα να σου πω την αλήθεια, άμα θα βγάλω ένα κρόκο θα με κατηγορήσετε. Θα βάλω άλλο ένα κρόκο, έτσι για να πω ότι έκανα σου με παραπάνω από 5 αυγά. Γιατί να ξέρετε, όταν ένας μάγειρας βάλει στα σου παραπάνω από 5 αυγά, σημαίνει πως είναι πολύ πετυχημένη η συνταγή του και είναι πολύ χαρούμενος γιατί ξέρει ότι θα βγουν πολύ φουσκωτά τα σου. Άρα βάλα 5,5 αυγά. Βουαλά! Έτοιμο. Αχ, αυτό είναι το τέλειο. Δεν ξέρω αν μπορέσετε να δείτε ακριβώς σας λέω, αλλά κοιτάξτε. Αυτό σημαίνει πως το ζυμάρι το σου δεν είναι ούτε πολύ πηχτό, ούτε πάρα πολύ αραιό. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Όταν το κάνετε κι εσείς έτσι, θα είστε σίγουροι ότι αυτό που θα ψήσετε μετά στο φούρνο θα είναι σίγουρα πετυχημένο. Δύο ταψάκια. Ένα, δύο. Οπωσδήποτε λαδόκολλα. Ψαλιδάκι. Γενικά να είστε λίγο τακτικοί στην κουζίνα σας. Ένα ψαλίδι δεν κάνει κακό να το αγοράσετε. Γιατί θα σας σώσει πολλές φορές από πολλές καταστάσεις. Το ψαλίδι είναι για μένα εργαλείο στην κουζίνα. Και μία λαδόκολλα επίσης είναι εργαλείο γιατί μόλις τελείωσε. Και πάμε να γεμίσουμε τα κορνέ με τη ζύμη. Άρα έχω δύο ταψιά. Τα δύο ταψιά αυτό που κάνω είναι το εξής. Παίρνω και κόβω λίγο από την άκρη του κορνέ. Και αυτό που θα κάνετε κι εσείς είναι να πάρω και να βάλω στις τέσσερις γωνίες του ταψιού. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις και στο άλλο το ίδιο. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις και μία στο κέντρο. Πέντε, πέντε. Και θα πάρω το χαρτί και θα το κολλήσω πάνω στο μείγμα από τα σου. Γιατί σε περίπτωση που δεν το κάνω αυτό και βάλω τα σου πάνω, με το που το ρίξω μέσα στο φούρνο, το χαρτί θα πηγαίνει έτσι, πέρα δόθε. Με αποτέλεσμα και να μας πετάξει έξω τα σου και τα σου μας να μην βγουν πάρα πολύ ομοιόμορφα. Οπότε αυτό κρατάει το χαρτί κάτω στο ταψί, εντάξει. Λοιπόν, βάζω και το επόμενο εδώ. Ουσιαστικά είναι σαν μια κόλλα. Βέβαια αυτό μετά θα χρειαστεί να το πλύνετε από το σάκι, οπότε καλύτερα να έχετε αντικολλητικό. Και πάμε να κόψουμε τα σου. Δεν είναι τίποτα. Τίποτα σας λέω, είναι αστείο. Αυτό που κάνουμε είναι κόβουμε, προχωράμε στο επόμενο. Κόβουμε, προχωράμε στο επόμενο. Κόβουμε, προχωράμε στο επόμενο. Προαιρετικά, μπορείτε, προαιρετικά αυτό, να σπάσετε άλλο ένα αυγό, να το χτυπήσετε και να λείψετε πολύ λίγο από πάνω. Αλλά πολύ λίγο, μην ρίξετε μείγμα γιατί θα χαλάσουν τα σου. Εντάξει?
ίσα ίσα να σβηστεί πάνω πάνω η μυτιά που έχει κάνει το μείγμα από τα σου. Και πάμε τώρα για τη συνταγάρα μας. Ο φούρνος μας καίει στους 200 βαθμούς. Οι κινήσεις μας πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορες, πολύ αυτόματες και να μην κοιτάμε από εδώ και από εκεί. Εντάξει, πρέπει να είμαστε λίγο έλουροι σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, συγκεντρωνόμαστε, γυρνάμε πίσω στα σου που τα έχουμε βάλει στο ταψί και ο φούρνος στους 200. Ανοίγουμε γρήγορα. Βάζουμε 1, 2 και κλείνουμε το φούρνο. Πάω 200 βαθμούς 10 λεπτά και μετά χαμηλένω σε 180. Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι το εξής, ένα μικρό μυστικό. Αυτό που μπορείτε να κάνετε, το κάνανε παλιά οι μαστόροι, οι Γάλλοι κτλ. Ή θα πάρετε μία πετσέτα ή λίγο χαρτάκι και σε περίπτωση που το επιτρέπει ο φούρνος σας και δεν είναι από τους καινούργιους φούρνους που με το που τους ανοίγεις κλείνουν, θα πάρετε ένα χαρτάκι και θα αφήσετε λίγο χαρτάκι στην άκρη, ίσα ίσα να είναι πολύ λίγο ανοιχτός ο φούρνος. Ούτε καν να είναι ανοιχτός. Ίσα ίσα μια ιδέα. Γιατί όσο περισσότερο είναι ανοιχτός ο φούρνος, δηλαδή όσο λίγο αυτό το πράγμα που θα είναι ανοιχτός, θα φεύγει η υγρασία που βγαίνει από τα σου. Με αποτέλεσμα, τα σου να γίνουν απ' έξω τραγανά και μέσα μαλακά. Πέρασαν ακριβώς 20 λεπτά. Δηλαδή, βάλαμε μέσα τα σου στους 200 βαθμούς για 10 λεπτά και μετά χρειάστηκαν άλλα 10 λεπτά περίπου. Και σε 10 λεπτά μετά, δηλαδή 10 λεπτά στους 200 και 10 λεπτά στους 180. Προς Θεού, μην ανοίξετε το φούρνο ούτε στιγμή πριν τελειώσουν τα σου γιατί θα ξεφουσκώσουν. Και δέστε εδώ τι έχει γίνει. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να σβήσει και το χαμόγελο μου γιατί νιώθω πάρα πολύ περήφανος. Έτσι, τέτοια σου είναι παραδειγματικά. Ούτε Γάλλοι σεφ δεν κάνουν τέτοια σου. Εντάξει, μην γελάτε. Αλλά σοβαρά μιλάω, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα τα αφήσω λίγο να κρυώσουνε, λίγο, να δοκιμάσω και ένα. Εντάξει. Αυτό που δεν μπορώ να σας δείξω, πειράζει, το έχω φάει τώρα λίγο, αλλά είναι ότι τα σου γίνεται μία τρύπα μέσα στα σου και αυτό είναι όλο το μυστικό. Το πόσο πετυχημένα είναι τα σου έχει να κάνει καθαρά με το πόσο μεγάλη είναι η τρύπα μέσα. Όσο πιο μεγάλη είναι η τρύπα μέσα, τόσο πιο πολύ γέμιση θα πάρουν, τόσο πιο νόστιμα θα γίνουν. Δηλαδή, πόσο πιο απλά να σας το πω. Έτσι. Όσο πιο πολύ φουσκώσουν, δεν φουσκώνουν ομοιόμορφα, φουσκώνουν και κάνουν μία τρύπα στη μέση. Και μετά γεμίζουμε ό,τι γουστάρουμε. Και εμείς έχουμε μία πολύ ωραία γέμιση. Με το που βγάλουμε τα μείγματα από το ψυγείο που έχουν κρυώσει, θα δούμε ότι η κρέμα είναι λίγο πιο πηχτή και η σοκολάτα είναι πιο αραιή. Αυτό ακριβώς που θέλαμε, οκ. Okay. Αυτό που θα κάνω είναι να βάλω μέσα το σύρμα μέσα εδώ πέρα και να μαλακώσω ξανά την πατισερή. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν. Σε αυτό το σημείο, παίρνω πάλι ένα κορνέ και γεμίζω με το μείγμα της κρέμας. Πάμε τώρα και για τη σοκολάτα. Ακριβώς την ίδια διαδικασία. Θα σπάσουμε λίγο το μείγμα. Αν και αυτό δεν χρειάζεται, γιατί αυτό είναι τόσο μαλακό. Κοιτάξτε εδώ. Είναι η κρέμα που πρέπει να έχει το προφιτερόλ γύρω-γύρω. Και ήρθε η στιγμή της μεγάλης αλήθειας. Η στιγμή που γεμίζουμε τα σου μας. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πραγματάκι που παίρνουμε για να κάνουμε τρύπα στα σου. Είναι ένα χωνί ουσιαστικά που κάνεις μία τρύπα στα σου. Σε περίπτωση που δεν έχετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να πάρετε ένα ψαλίδι, μπορείτε να πάρετε το πίσω μέρος από ένα πιρούνι, μπορείτε να πάρετε το πίσω μέρος από ένα κουτάλι, δεν έχει σημασία. Αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε μία μικρή τρυπούλα στα σου για να τα γεμίσουμε. Άρα, τρυπάω όλα τα σου μου. Τέλος. Και κάνουμε μία πολύ, πολύ, πολύ μικρή τρύπα στο κορνέ και αρχίζουμε να γεμίζουμε. Πώς? Απλά πιέζοντας κρέμα μέσα. Να σας πω ότι τώρα, εγώ σας έδωσα τη βασική συνταγή κρέμα σοκολάτα. Εσείς μπορείτε στην κρέμα μέσα να κάνετε κάτι πιο έτσι δικό σας, κάτι που σας αρέσει. Δηλαδή, θα μπορούσατε άνετα να βάλετε λίγο λεμονιτσέλο. Θα γινόταν μια πολύ ωραία κρέμα λεμόνι. Θα μπορούσατε να βάλετε λίγο ξύσμα από πορτοκάλι. Θα μπορούσατε να βάλετε γενικά η κρέμα, η λευκή που βάζουμε μέσα σαν γέμιση, είναι πολύ δεκτική σε γεύσεις. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε εμείς για να τη χαρακτηρίσουμε.
τελείωσε και το τρίτο και πιο μπελαλίδικο στάδιο της συνταγής μας. Τα σου. Τα ετοιμάσαμε, τα ψήσαμε, τα αφήσαμε να κρυώσουν και στο τέλος τα γεμίσαμε με την κρέμα βανίλιας. Ουσιαστικά ήρθε η πιο χαρούμενη στιγμή. Η στιγμή που όλα είναι έτοιμα και χρειάζεται απλά να φτιάξουμε το γλυκάκι μας. Θα βάλω ένα καλάθι, το έβαλα και συνεχίζω. Λοιπόν, τώρα είναι λίγο δύσκολο να το περιγράψω αυτό που θα πω, αλλά υπάρχει κόσμος που θέλει το προφιτερόλο να το τρώει σε ένα μπολ, τίγκα στη σοκολάτα και μέσα το σου. Καλό και αυτό. Υπάρχει κόσμος που θέλει να το τρώει το σου με λίγο σοκολάτα από πάνω. Καλό και αυτό. Υπάρχει κόσμος που θέλει να το τρώει σαν κρόκενμπουστ, δηλαδή πυραμίδα. Καλό και αυτό. Εμένα μου αρέσει να έχει λίγο σοκολάτα, γιατί άμα έχει πολύ σοκολάτα δεν καταλαβαίνω καθόλου τη γεύση της βανίλιας μέσα της κρέμας που έχουμε βάλει. Άρα, αυτό που θέλω να κάνω είναι να βάλω σοκολάτα όσο πρέπει και η συνταγή έχει ακριβώς όσο σοκολάτα πρέπει. Άρα, παίρνω και λερώνω με λίγο. Λέω λερώνω γιατί τώρα μόνο που το κάνω μου τρέχουν τα σάλια. Παίρνω και βάζω λίγο πάνω στην πιατέλα. Γιατί? Γιατί θέλω τα πρώτα σου να κολλήσουν από πάνω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό 1000% και το υπογράφω, θα είναι το καλύτερο προφιτερόλο που έχετε φτιάξει, που έχετε φάει, που έχετε ακούσει ποτέ, γιατί είμαι σίγουρος πως κάποια νοικοκυρά που θα δει θα κάνει στη γειτονιά και θα πει ότι αυτό το προφιτερόλο είναι του Άκη. Μην αναρωτηθείτε ποιο είναι ο Άκη, εμένα λέει. Κάθε εβδομάδα, να το ξέρετε, περίπου τέτοιες συνταγούλες θα κάνουμε, έτσι ενδιαφέρουσες, πράγματα που θέλω να σας δείξω οπωσδήποτε και να τα μοιραστώ με εσάς. Σας παρακαλώ πολύ να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Επίσης, άμα χάσετε κάτι από τη συνταγή, μπορείτε να την ξαναδείτε από την αρχή. Μπορείτε κάλλιστα να μπείτε στο site μου, akispetrizikis.com, όπου θα είναι αναλυτικά η συνταγή, σε περίπτωση που έχετε χάσει κάτι. Ραντεβού, ας ελπίσουμε την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Σας χάλασα. Που σου την είπα. Όλη τη ζάχαρη. Όχι. 8. Φαντάζεσαι να μου πιάσει τίποτα εκεί μέσα. Κάθε φορά αυτό σκέφτομαι. Μπορεί να πιάσει ό,τι θέλει αυτό το πραγματάκι. Έτσι. Καλύτερα να κλείσουμε την κάμερα τώρα γιατί θα γίνω πολύ βίαιο, Λάκη. Να μην κάνω αυτό είναι ωριακό. 11. Τι 11, 12. Και έχει μαζευτεί πολύ λάτζα και πρέπει να πλύνω μετά. Πω Παναγία μου, ποιος τα πλύνω όλα αυτά. Είναι χαζομάρα να παίρνουμε μία... Όπα. Σκουπίδια. Πώς θα τα διάσω τώρα. Είναι δύσκολο να τα διάσω. Α, θέλω βοηθό. Έχω σοκολάτα.